Μου έλεγε και η ίδια, και το σκεφτόμουν έτσι τώρα που επέστρεψα στη θέση μου προηγουμένως, γιατί τα λέγαμε στο διάλειμμα. Μου λέει, Ελένη, όποτε εμφανίζομαι στην εκπομπή σου, πάντα συμβαίνει κάτι, είναι κάτι σε ένα κομβικό σημείο στην προσωπική μου ζωή. Όλο κάτι γίνεται μετά. Τώρα, εμείς σας μείνουμε στα καλά, έτσι. Και με αυτά θα ξεκινήσουμε την κουβέντα μας. Με την υπέροχη Βίκυ Καγιά, που έχει πάλι 10 δουλειές για το φετινή σεζόν. Μουσικούλα θα ακούσω. Ευχαριστώ. Για σένα το έβαλα το φερματάκι αυτό. Πραγματικά. Καλή αρχή. Με ξάφνιασες όταν σε είδα να φοράς αυτό το στενό παντελόνι. Μην έρθεις με παντελόνι, μην έρθεις με τσουβάλι, μην έρθεις με φαρδί. Τι άλλο μου είπες. Εσύ Βίκυ, εσύ με αυτό το κορμί, αν δεν φορέσεις εσύ τα ωραία σου τα κολλητά, τα φερματάκια, ποιος θα τα βάλει. Αυτό το μινάκι το έβαλα για σένα σήμερα για την πρεμιέρα. Για να ξέρεις. Δεν είναι χαρούμενη. Καλά, μου μπήκε με το δεξί και ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν. Και αυτά θα φτιάξαμε με τον άντρα, με τον Ηλία, να σα στείλουμε για το καλό. Είπα, άντρα, κάτσε, γιατί δεν το έχω συνηθίσει ακόμα, ναι, ξέρεις, είναι λίγο. Δηλαδή, μπορώ να το διαβάζω όλο το καλοκαίρι, αλλά είναι αλλιώς να μου το λες εσύ ίδια στα σπίτια. Κοίτα να δεις που κάθε φορά που έρχομαι σε σένα, κάτι καλό συμβαίνει στη ζωή μου και κάτι κομβικό, κάτι αλλάζει, κάτι πολύ, πολύ μεγάλο για μένα τουλάχιστον. Εσύ με έναν τρόπο θέλω να σου πω ότι και τα άσχημα συμβάντα στη ζωή σου θα αντιμετωπίζεις, δεν ξέρω εκείνη τη στιγμή πώς, αλλά εγώ όταν σε βλέπω είσαι πάντα με μια αισιοδοξία. Τότε και άλλη επιλογή. Τίποτε, παιδί μου, πάει και αυτό. Δεν έχουμε και άλλη επιλογή, μωρέ, Ελένη μου. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι οι ίδιοι, Βίκυ μου. Συμφωνώ μαζί σου, αλλά γίνονται τόσα πράγματα κάθε μέρα. Ανοίγει τηλεόραση, διαβάζει εφημερίδε, βλέπει το ίντερνετ, το τι γίνεται. Οπότε κάπου εκεί ψυχίζει και λιγάκι τη δική σου αντίδραση και λε, εντάξει, το λιγότερο είναι το δικό μου. Έχεις δίκιο. Γίνονται τόσα και τόσα. Εύχομαι να σου αρέσουν. Λοιπόν, είναι πεντανόστιμα και φρέσκα. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί μα έστειλαν από τα φρέσ πάρα πολλά κουτιά. Δηλαδή και για μένα που να πάρω σπίτι και εδώ τα παιδιά όλοι τρώνε πάνω κάτω, εδώ παντού. Να είστε καλά. Είναι πρεμιέρα σήμερα. Είναι να πρεμιέρα, μην σα φιλέψουμε από την καρδιά μας. Εσύ έχεις φάει ποτέ τίποτα από όλα αυτά. Αυτό ποιο είναι, τρώγεται. Είναι cake pop. Είναι και, δηλαδή cake σε μπαλάκι. Φανταστικό. Τρως και εσύ τέτοια. Παιδιά, να κρατήσουμε το πλάνο. Τρώει. Τι λες. Υπέροχα. Θα δοκιμάσω μετά. Μη φας άλλο. Όχι ένα. Και τη γλύκα. Όχι, μη μου φας άλλο. Θέλω να μου μιλήσεις. Ας το κάτω. Θέλω να τα πούμε. Εδώ. Τι στο πήρα, δεν έχει ανάγκη. Ο άντρας τα έχει. Θα τρώει όλη μέρα. Αν και δεν νομίζω ότι τρώει, αλλά δεν πας. Πώς δεν τρώω. Και δοκιμάζω και τις καινούργιες γεύσεις. Πώς με βλέπεις. Έχεις μείνει που φόρεσα μείνει βασικά. Έχω μείνει που φόρεσα μείνει. Έκανε και ράιμ. Αλλά έχω μείνει που είσαι εδώ την τελευταία εβδομάδα πριν κλείσουμε την εκπομπή. Δηλαδή μεταξύ 22 με 28 Ιουνίου που κλείσαμε. Ιούνιος ήταν, ναι. Βέβαια. Ιούνιος ήταν. Σωστά. Ήταν πριν κλείσουμε, παιδί μου. Καλή ναι, και μετά από 2 εβδομάδες παντρεύτηκα εγώ. Συγγνώμη και σου έλεγα στα διαλύματα, γιατί είμαι και διακριτικός άνθρωπος όπως ξέρεις. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Μ' αρέσετε με αυτόν τον κύριο, ταιριάζεται πάρα πολύ, σου ταιριάζει, σου πάει, μ' αρέσει το πρόσωπό του, γιατί δεν τον ήξερα για να είμαι ειλικρινής. Ναι. Αλλά όπου είχα δει από τις φωτογραφίες. Μου λέει και αυτή είναι τι ωραία που είναι η ζωή μου, περνάω ωραία, πόσο χαίρομαι και τα λοιπά και αυτά. Μπορεί και να τη ρώτησα, φοβάσαι να ξαναπαντρευτείς, γιατί εγώ πάντα το σκέφτομαι αυτό. Όχι, παιδί μου, ακούγε γιατί πάλι χαρούμενη. Όχι, Βίκυ. Ναι, όχι, τι να φοβάμαι, μου λέει. Σου λέω, τίποτα δεν έχει μείνει λίγο έτσι μέσα σου, έτσι μια αναστολή, ένα φόβο, λέω μήπως. Δηλαδή, φαντάζομαι, πάντα φαντάζομαι σύμφωνα με το πώς σκέφτομαι εγώ κάποια πράγματα. Λέω, είναι. Μόλις έχει χωρίσει ένα χρόνο πάνω κάτω. Ναι. Άραγε, λέω, τη έχει φύγει από μέσα τη έτσι αυτό, είναι χαλαρή. Και εσύ ήσουν, α, και τι, γιατί? Ναι, πολύ χαλαρή είμαι γενικά και με παρόμοιες καταστάσεις στη ζωή μου, όχι μόνο σε αυτού του είδους καταστάσεις. Θεωρώ ότι τα πράγματα έρχονται στη ζωή μας, έρχονται, φεύγουν, μένουν, μας δυσκολεύουν ή όχι, για κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Επίσης, εμείς οι γυναίκες, αυτά ξεπερνάμε και λίγο πιο. Όχι, δεν θα έλεγα εύκολα, γιατί εύκολο δεν είναι. Απλά λίγο πιο πριν από τους άντρες. Για να πούμε και να φτάσουμε στο χωρίζω, ναι. Έχουμε περάσει μια πολλή διαδικασία άλλη, επίπονη. Και μέσα στις σχέσεις που είμαστε αναχωρηθεί, ταλαιπωρηθεί και όταν τα αποφασίζουμε πια κάπου εκεί τελειώνει κιόλας. Οπότε και ο χρόνος που πέρασε για να γιάνω μέσα μου και να συνειδητοποιήσω πράγματα και να δεχτώ και τα δικά μου σφάλματα και να δεχτώ το πώς μπορεί να είμαι εγώ σε κάτι καινούριο, είχε πάρει το χρόνο του και είχε πια καταλαγιάσει. Οπότε δεν είχα κανένα φόβο. Γιατί να έχω φόβο. Να σου πω κάτι τώρα. Θέλω να μου πεις κάτι. Μ' αρέσει τώρα, που γελάς πάντα και παντρεμένη. Σε κάνω χαρούμενη. Μ' αρέσει αυτό. Ναι. Θα πω κατευθείαν στο θέμα. Όταν το γνώρισες, τον ερωτεύτηκες με την πρώτη στιγμή. Ναι, με την πρώτη στιγμή. Γιατί η εικόνα που μας δίνεται είναι ενός πολύ παθιασμένου ζευγαριού που ξέρεις, δηλαδή όλα γίνονται πολύ γρήγορα, πολύ ξαφνικά, αλλά με πολύ πάθος.
Και με βάση όμως, με τον Ηλία έχουμε πάρα πολλά κοινά και ταιριάζουμε σε πάρα πολλά πράγματα και η σχέση μας είναι αληθινή. Δεν έτυχε ή έκατσε ή τέριαξε ή βολεύει κάποιον να γίνει έτσι. Είμαστε δύο αληθινά ταιριαστοί άνθρωποι για τα δικά μας στάνταρτς και τις δικές μας ανάγκες, πάντα μιλάω. Και μοιραζόμαστε και έναν αληθινό αλλοσεβασμό και μια πραγματική σχέση. Είναι ένα παιδί που ξεκίνησε μόνος του, αυτοδημιουργητός, που έχει κάνει την εταιρεία του και έχει κάνει τη ζωή του και την έχει φέρει σε ένα σημείο μόνος του. Έχει παλέψει, έχει ταλαιπωρηθεί, είναι πολύ άξιος νοικοκύρης, είναι πολύ έξυπνος. Και εγώ από τη μεριά μου έχω μια παρόμοια πορεία σε αυτό στο δικό μου χώρο. Έχω ταλαιπωρηθεί και εγώ, έχω δουλέψει πάρα πολύ. Τα περισσότερα πράγματα που έχω καταφέρει τα έχω καταφέρει μόνη μου. Οπότε έχουμε πολλά κοινά σημεία σε αυτό και είμαστε και πολύ κοντά στην ηλικία. 2 χρόνια με περνάει ο Ηλίας. Οπότε η ζωή μας και η πορεία μας, ακόμη και στα προσωπικά μας, ακόμη και στις φιλίες μας, είχε παρόμοιες διακυμάνσεις. Πώς δεν είχατε γνωριστεί εσείς νωρίτερα? Έλεγε. Είναι τρομερό πράγμα. Ενώ ήξερα την αδερφή του πολύ καλά. Τώρα το ακούω αυτό. Συνεργαζόμαστε με τα φρέσκα και τη σχολή, στα σεμινάρια και ό,τι κάναμε τέλος πάντων. Ό,τι events κάναμε ή τέλος πάντων με τους μαθητές μας, αποφοιτήσεις κτλ. Είχαμε τα φρέσκα στο πλάι μας. Δεν έτυχε ποτέ. Κοίτα να δεις που τα πράγματα έρχονται στη σωστή στιγμή των ανθρώπων. Για να δούμε το βίντεο που έχουμε ετοιμάσει. Για τους δυο τους. Αμάν. Η Βίκη Καγιά, λένε οι φίλοι της, είναι ένα πλάσμα θερμό, ενεργητικό και χαρούμενο. Η Βίκη, λέει η ίδια, είναι πειθαρχημένη, τακτική και οργανωμένη. Αλλά σε μερικές περιπτώσεις το τι λέει ο οποιοσδήποτε δεν έχει καμιά σημασία. Γιατί ο έρωτας τα αλλάζει όλα. Αν ρωτούσες, ας πούμε, τη Βίκη πέρυσι το καλοκαίρι, αν θα ερωτευόταν σύντομα, ή πολύ περισσότερο αν θα ξαναπαντρευόταν, το πιθανότερο είναι πως θα εισέπρατε σε ένα μεγάλο χορταστικό όχι. Ένα ίσως, μπορεί, όχι ακόμα. Βγαίνοντας από μια υπόδεινη προσωπική περιπέτεια, η Ελληνίδα και διεθνή στάρ της Πασαρέλας περνούσε φάση εσωστρέφειας, απολογισμού, αποκατάστασης ισορροπιών. Μια μετέωρη φάση από εκείνες που ζυγιάζεις το βάρος ώστε να βρεις πού ακριβώς θα πατήσεις για να τρέξεις ξανά προς τα μπρος. Τότε η Βίκη μπορεί να μην ήξερε ούτε το πώς, ούτε το προς τα πού. Όμως η ζωή είχε τα σχέδιά της και αυτή έφερε κοντά της τον άντρα που θα της έδειχνε ένα καινούριο δρόμο. Το ρεπορτάζ λέει πως η Βίκη Καγιά και ο Ηλίας Κρασά συνδέονταν με φιλία από παλιά. Αλλά ήρθαν πιο κοντά όταν ο 38χρονος ιδιοκτήτης της αλυσίδας γνωστών αθηναϊκών ζαχαροπλαστείων προσέγγισε το top model με την πρόταση να γίνει το κεντρικό πρόσωπο σε μια νέα μοντέρνα διαφημιστική έκδοση της οικογενειακής επιχείρησης. Μια φωτογράφηση έγινε αφορμή ώστε η Βίκη να ανακαλύψει πως η ζωή ήταν, πως μπορούσε να είναι και πάλι γλυκιά. Βίκη και Ηλίας ανακάλυψαν πως τους ένωναν πολλά. Ερωτεύτηκαν. Σύντομα έκαναν και την πρώτη τους κοινή δημόσια εμφάνιση. Ακολούθησαν οι παπαράτσι, οι φωτογραφίες, οι τίτλοι, τα σενάρια. Είναι αυτό το νέο ζευγάρι της πόλης? Η απάντηση δόθηκε από την ίδια τον περασμένο Μάρτιο στο περιοδικό Hello. Δεν κρύβομαι. Με τον Ηλία βγαίνουμε και περνάμε καλά. Είστε ευτυχισμένοι αυτή την περίοδο? Είμαι ήρεμη. Θεωρούμε ότι η ευτυχία είναι κάτι δυσέβρετο. Αντιθέτως, βρίσκεται στα απλά πράγματα. Η ηρεμία στη ζωή μου δίνει ευτυχία. Αυτή την εποχή λοιπόν είμαι πολύ καλά. Σε άλλη συνέντευξη στο Downtown Κύπρου στις αρχές του καλοκαιριού, όταν πια είχε ήδη μετακομίσει στο σπίτι του συντρόφου της στα νότια προάστια, η Βίκη για πρώτη φορά δεν απέκλεισε τον ενδεχόμενο ενός δεύτερου γάμου και αποκάλυψε τι την κέρδισε στον Ηλία Κρασά. Το γεγονός ότι είναι πολύ άξιος άνθρωπος, τρυφερός, αυτοδημιούργητος, πανέξυπνος και κάθε μέρα με κάνει να τον εκτιμώ όλο και πιο πολύ. Ξυπνάω κάθε πρωί, τον κοιτάζω και τον θαυμάζω. Είναι από τους λίγους ανθρώπους που γνωρίζω που εργάζονται τόσο σκληρά. Η συνέχεια της ιστορίας γράφτηκε στα μέσα του Ιουλίου στο Παρίσι, στη διάρκεια ενός προγραμματισμένου ταξιδιού στη Γύρω Disney, μαζί με τα δύο παιδιά του επιχειρηματία από τον πρώτο του γάμο. Εκεί, ανάμεσα σε καρτούνς, νεράιδες, πειρατές, Ινδιάνους και το κάστρο της ωραίας κυβωμένης, ο Ηλίας πρότεινε στη Βίκη να γίνει γυναίκα του και εκείνη είπε το ναι. Ο γάμος έκπληξη που είχε σχεδιαστεί μυστικά και πολύ προσεκτικά από τον γαμπρό έγινε την επομένη κιόλας μέρα στις 18 του μηνός στον Ορθόδοξο Ναό του Αγίου Στεφάνου στο Παρίσι, παρουσία ελάχιστων συγγενών. Το ρεπορτάζ λέει πως η νύφη ήταν συγκινημένη και εκθαμβωτική με στο μακρύ Βουάρ Λαμβέν φορέμά της. Και εδώ κάπου τελειώνει το παραμύθι. Και αρχίζει, επιτέλους, η νέα υπέροχη ζωή της Βίκης Καγιά. Εντάξει, θα κλάψω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή, τώρα, τι να κλαψεί, αφού και να μα λε το χαμόγελο είναι μέχρι εδώ. Τι ωραία που τα κάνατε. Ευχαριστώ πολύ. Όλη την σύνταξη πάνω, ευχαριστώ πολύ. Ελένη, ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε που μας δημιουργεί ωραίες αληθινές ιστορίες. Να έχουμε και εμείς να ακούμε, να βλέπουμε, να συζητάμε. Ωραία. Και να μελώνουμε, να φτιάχνουμε και εμάς το κέφι μας. Λοιπόν, το γνώρισες
Και όλο εξελίχθηκε πάρα πολύ γρήγορα. Ναι, το γνώρισα για δουλειά. Με κάλεσε η ομάδα της εταιρείας του για να συνεργαστούμε με το Fashion Workshop τη σχολή μου και με μένα. Mm. Και έτσι πυκνώνα τα ραντεβού και με έβαζε συνέχεια να δουλεύω και να σκέφτομαι ιδέες και να κατεβάζω ιδέες και να λέω κάποια στιγμή εγώ, μα τίποτα δεν το αρέσει αυτό το κύριο Κρασά. Και να τραβάω τα μαλλιά μου. Να λέω πρέπει να βρω μια ωραία ιδέα. Αλλά μετά κατάλαβα εκ των υστέρων ότι υπήρχε στρατηγική. Για πες μου τώρα, αυτό που για μας ήταν πολύ ξαφνικό, που προφανώς για σας δεν ήταν, μιλάω για το γάμο, που διαβάζαμε ξαφνικά ότι μάλλον παντρεύονται, ίσως παντρεύονται, οι ανθοδέσμοι μάλλον του γάμου. Δεν είναι οι ανθοδέσμοι του γάμου, το φόρεμα, το νηφικό, τα αυτά. Αυτό ήταν οργανωμένο, το ξέρεις? Όχι, δεν ήταν οργανωμένο. Ήταν οργανωμένο το ταξίδι στο Παρίσι με κάποιους κοντινούς μας φίλους και τα παιδάκια να πάμε στη γύρω Disney. Ήταν κανονισμένο για τον Ιούλιο, το μήνα του Ιουλίου. Εγώ είχα στο μυαλό μου ότι μπορεί, ας πούμε, να γίνει πρόταση. Α, το είχες. Πρόταση. Μα πώς το είχες, ρε Βίκη? Γιατί κάτι από εδώ άκουγα, κάτι από εκεί άκουγα. Ρε Βίκη, για πες. Ένα κουτάκι από εδώ, ένα κουτάκι από εκεί, κουτάκι άκουγα και εγώ και λέω εντάξει. Το δαχτυλίδι που φοράς είναι τη πρόταση. Το έκανε ο άντρας μου, είναι δώρο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θα το βγάλω. Εμάς, το σύζυγο. Όπως σου αρέσει εννοώ. Και είχα στο μυαλό μου ότι εντάξει, για πρόταση εγώ πήγαινα στο μυαλό μου. Δεν είχα πάρει τίποτα μαζί μου. Ευτυχώς είχα πάρει τα αγαπημένα μου παπούτσια μαζί, με τα κορδόνια που πάνε μόλι ευτυχώς. Mm-hmm. Και φτάνοντας στο Παρίσι, μου ανακοινώνει ο Ηλίας ότι αύριο, τέλος πάντων, παντρευόμαστε. Να ρωτήσω κάτι. Εδώ στην Ελλάδα, γιατί δεν ξέρω πώς γίνεται στο εξωτερικό, δεν έχω κάνει γάμο έξω. Πρέπει να βάλεις και μια αγγελία γάμου που να λέει ο τάδε και η τάδε ετοιμάζονται να παντρευτούν. Όχι στο εξωτερικό. Α, για στο πες. Εξωτερικό χρειάστηκαν μόνο ταυτότητες. Ναι, και τι, έτσι τις παίρνεις και πάρα, δεν ειδοποιείς τίποτα. Αποκτικά προηγούμενος γάμου. Τα στέλνεις και δεν υπάρχει θέμα. Αυτό το ζήτησαν βασικά. Δεν ήθελαν κάτι άλλο. Τα δύο διαζευτήρια, ναι, και τις ταυτότητες. Τίποτα άλλο. Τίποτε άλλο. Πόσο καιρό πριν κανονίζεται αυτό? Α, δεν το ξέρω αυτό. Μα ρώτατε όμως. Νομίζω 2 εβδομάδες πριν, 3, πόσο? Α, πού να ξέρω, γι' αυτό σε ρωτάω. Από ό,τι ξέρω και από ό,τι κατάλαβα, γιατί για μένα μου έκανε εντύπωση αυτό, λέμε, πώς? Στο εξωτερικό δεν υπάρχουν τόσο πολλοί θρησκευτικοί γάμοι όσο στην Ελλάδα. Παντρεύονται πιο πολύ με πολιτικούς γάμους ή στο προξενείο οι Έλληνες και έρχονται και κάνουν το θρησκευτικό στην Ελλάδα. Οπότε η καθεδρική ναή του Παρισιού ή του Λονδίνου ή δεν ξέρω ποιες άλλες πρωτεύουσες της Ευρώπης είναι ψηλό άδειες, γιατί δεν παντρεύονται με θρησκευτικούς τρόπους τα ζευγάρια εκεί. Εσείς παντρευτήκατε με θρησκευτικό? Βέβαια, στον Άγιο Στέφανο. Ορίστε. Ναι, ήταν υπέροχο. Ήταν μια εκκλησία μόνο για μας. Το νηφικό, πού το βρήκες που δεν ήξερες ότι πας για γάμο? Εκείνη τη στιγμή σου λέω, Ηλία μου, τι θα βάλω? Και με πήρε από το χέρι. Τι σου είπε, αύριο παντρευόμαστε, σε λίγο, σε μια ώρα? Αύριο. Και με πήρε από το χέρι και πήγαμε στο Παρίσι, στον κεντρικό δρόμο που είναι τέλος πάντων η μπουτίκ και τα μαγαζιά. Μπήκαμε μέσα σε ένα από τα αγαπημένα μου μαγαζιά, το είδαμε, μας άρεσε, το πήραμε και φύγαμε. Αυτό ήταν. Έλα Χριστέ και Παναγία. Ωραίος ο άντρας σου. Πάρα πολύ ωραίος. Δεν τον πολύ διαφημίζεις. Κράτα τα κρυφά. Το πήραμε και φύγαμε. Το φόρεσε την επόμενη μέρα. Αυτός είχε μαζί του το αγαπημένο του κοστούμι. Και ήταν κάτι το οποίο δεν είχε σημασία αν θα φορέσουμε καλά ρούχα, κακά ρούχα, σχεδιασμένα, ραμμένα ή αν είναι κάποιο επώνυμο σχεδιαστή. Ήταν καθαρά για εμάς. Ήταν μια εμπειρία πολύ πολύ ιδιωτική, πολύ πολύ γλυκιά και ήταν μόνο για εμάς. Και πραγματικά δεν ξέρω, ήταν η πιο ευτυχισμένη στιγμή στη ζωή μου. Δεν θυμάμαι να ήμουν ποτέ πιο ευτυχισμένη από εκείνη την ημέρα. Κάνει τέτοιες δηλώσεις τον τελευταίο καιρό. Όπως έψαχνα να βρω μία, γιατί θέλω να την πω ακριβώς. Έχει και το iPad εδώ. Ναι, ναι. Μα τη φωτογράφησα γιατί δεν θέλω να την πω με δικά μου λόγια. Λοιπόν, είπες λοιπόν, δεν ξέρω πού, αλλά το είπες, ότι είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που ο άνδρας μου είναι ο σύντροφος και το στήριγμά μου. Ναι, είναι. 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 Ο Ηλίας είναι το στήριγμά μου και είναι ένας σύντροφος ουσιαστικός που με φροντίζει. Είναι, αλλά εδώ λες είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου. Ναι, είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου. Γιατί πριν ίσως δεν είχα και εγώ αυτή την ανάγκη, ίσως ήμουν και εγώ χαμένη μέσα στην δουλειά, στα ταξίδια, σε ένα στρατιωτικό ρυθμό ζωής, σε ένα στρατιωτικό καθεστώς που τα έκανα όλα μαζί και ήταν όλα διαφορετικά και υπάκουα σε κανόνες και έπρεπε να είναι όλοι ευχαριστημένοι που δεν είχα φεθεί ποτέ κάποιος να με φροντίσει και δεν υπήρξε κάποιος να με φροντίσει ουσιαστικά. Μήπως, παιδάκι μου, όμως, επειδή εσύ πάντα είχες μάθει να φροντίσεις τον εαυτό σου από μικρό κοριτσάκι? Ακριβώς. Μόνη σου, διότι ταξίδευε, ζούσες μόνη σου. Έκανε και αντίστοιχες επιλογές. Ακριβώς. Mm. Τώρα για πρώτη φορά στη ζωή μου υπάρχει ένας άνθρωπος δίπλα που με φροντίζει. Με φροντίζει με την ουσιαστική έννοια της λέξεως. Όχι με φροντίζει, ναι αγάπη μου, όλα καλά, τέλεια, θα τα συζητήσουμε μεθαύριο. Ο Ηλίας είναι ένας άνθρωπος που αυτό που θα μου πει τώρα, αύριο θα έχει γίνει. Άντε μεθαύριο.
Δεν είναι ένας άνθρωπος που θα πει κάτι και θα περιμένει και θα το ξαναδεί. Όταν θα σε δει ότι έχεις ανάγκη να είναι εκεί, να είναι εκεί για σένα, θα είναι εκεί για σένα. Μετά τις διαφημίσεις όμως, θέλω να μου πεις, καλά τα λέμε από τη δικιά σου τη μεριά. Εκείνος πώς πήρε τέτοια γρήγορη, για εμάς που είμαστε απ' έξω, πρωτοβουλία να πει: λοιπόν, τώρα αυτό είναι, αυτή είναι και παντρευόμαστε αύριο. Είμαι πολύ περίεργη. Δηλαδή, εγώ θα φαντάζομαι θα τον ρώταγα την ίδια στιγμή. Εγώ θα σου πω τη δική μου την πλευρά. Αλλιώς, κάλεσε του να στα πει. Ωραία, εγώ να τον καλέσω, θα έρθει. Δεν νομίζω. Άρα, πέστε μου εσύ, διαφημίσεις. Αγαπημένα διαλύματα. Βίκυ, τα πόσα λέμε στα διαλύματα. Μια μέρα πρέπει να γράψω βιβλίο για όλα αυτά που συζητάω με τους καλεσμένους, παύλα φίλους μου οι περισσότεροι, στα διαλύματα. Και όλα αυτά που σε πιστευόμαστε. Ναι. Γιατί στη δουλειά σου είσαι πάρα πολλά χρόνια και είσαι κυρία και μας σέβεσαι και εσύ και μπορούμε να σου λέμε την πραγματική μας αλήθεια. Και ευχαριστούμε και πολύ. Λοιπόν, σε ρώταγα λοιπόν με τις διαφημίσεις να μου πεις για τον Ηλία, τον. Τον άντρα, λες, τον άντρα μου. Ναι. Τον άντρα μου. Ο Ηλίας είναι ο άντρας. Τι ωραία που το λες. Τον άντρα μου. Λοιπόν, σου λέω καλά, άντε εσύ είπες ναι, μου κάνει, τον θέλω, τον νιώθω, αυτός είναι, παντρεύομαι. Φαντάζομαι ότι ένας άντρας το γυρνάει πιο πολύ στο μυαλό του. Σίγουρα. Άρα αυτός λοιπόν από πότε άρχισε να το γυρνάει για να πει στους 6-7 μήνες που ήταν μαζί. Πόσο καιρό ήταν μαζί, ήταν μαζί. Λιγότερα από ένα χρόνο. 8 μήνες. 9, ναι. Ναι. Τι σου είπε, τον ρώτησες ποτέ? Εντάξει, τον ρώτησα, αγάπη μου, πώς ήρθε, γιατί πάντα είχαμε συζητήσει ότι θέλουμε να είμαστε μαζί, θέλουμε να μείνουμε μαζί, θέλουμε κάποια στιγμή να μεγαλώσουμε την οικογένειά μας, τα συζητάγαμε αυτά τα πράγματα. Από πότε, από τον πρώτο μήνα? Από τον πρώτο μήνα. Τέλος πάντων. Το δεύτερο. Μετά τα Χριστούγεννα, στις γιορτές, κάπου εκεί, Μάρτιο, Απρίλιο, το Πάσχα, ναι. Τον πέμπτο. Στον 8ο παντρευτήκατε. Ναι. Ωραία, Το νιώσαμε, ήμασταν 100% σίγουροι και οι δύο. Και ο Ηλίας από τη δική του τη μεριά μου είπε ότι δεν έχω ταιριάξει ποτέ απόλυτα με μια γυναίκα πιο πολύ. Δεν με έχει φροντίσει και εμένα τόσο πολύ όσο με φροντίζει κανείς. Έχουμε μια πάρα πολύ ωραία κοινή συμβίωση που σεβόμαστε το ένα στο χώρο του άλλου. Τον Ηλία τον αγαπάω αληθινά και πραγματικά. Θέλω να είναι ευτυχισμένος. Δεν βάζω εγωισμού στη σχέση μας. Τι σημαίνει κάποιον ότι τον αγαπάω αληθινά και πραγματικά? Όταν αγαπάμε, αγαπάμε. Τι θα πει δηλαδή? Τι εννοείς? Θέλω να είναι καλά, θέλω να τον φροντίζω και δεν βάζω εγωισμούς. Αυτό που θα μου πει θέλω να το ακούσω πραγματικά με καθαρά αυτιά και θέλω να επενδύσω στη σχέση μας για να πάει καλύτερα. Δεν λειτουργώ εγωιστικά ότι μπορεί να με πείραξε αυτό που είπες ή μπορεί ο τόνος να ανέβει παλιότερα και να καταδέρει. Λειτουργούσες? Παλιότερα, ίσως και να μην λειτουργούσα και καθόλου. Τα άφηνα τα πράγματα και περνάγανε και μαζευόντουσαν και γινόντουσαν ένα ηφαίστειο. Αλλά έχουμε τη διάθεση να τα συζητάμε, έχουμε τη διάθεση να σεβόμαστε ένα τον άλλον, το χώρο του, γιατί οι δύο δουλεύουμε πάρα πολύ. Και ένα από τα πράγματα που θαυμάζει σε μένα ο Ηλίας είναι που είμαι και εγώ αυτοδημιούργητη και δουλεύω πάρα πολύ και έχω τη δικιά μου τη ζωή και είμαι ανεξάρτητη. Και εγώ σέβομαι, πραγματικά σέβομαι τη δική του την ανάγκη, γιατί είναι ένας άνθρωπος που τρέχει 13 μαγαζιά. 13. Είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ και δουλεύει. Γυρνάει πάρα πολύ αργά στο σπίτι. Έχει συνέχεια στο κεφάλι του σκοτούρι, συνέχεια έχει έννοιες. Φροντίζει τους πάντες, θέλει να είναι όλοι καλά. Οπότε αυτό το πράγμα πρέπει να το σέβεις και να το αγαπάς έναν άνθρωπο. Και όχι να το κρίνεις και με την πρώτη ευκαιρία να πεις «Α, δεν έχω χρόνο για μένα» ή «γιατί μπορεί να έχεις το κεφάλι σου, γιατί έχεις νεύρα». Πρέπει να τον αγαπάς τον άλλο για αυτό που είναι. Και νομίζω ότι κάπου εκεί ο Ηλίας βρήκε την ηρεμία του μαζί μου και εγώ μαζί του. Και πολύ γρήγορα συνειδητοποίησαμε ότι θέλουμε να είμαστε μαζί. Είσαστε και μέσα, έχετε δημιουργήσει τον δικό σας φιλικό κοινό, φιλικό κύκλο. Βεβαίως, βεβαίως. Φίλους και αγαπημένους μας ανθρώπους, οι οποίοι μας αγαπάνε για αυτό που είμαστε και εμείς αυτούς. Και ξέρεις, πολλοί μπορούν να νομίζουν ότι είναι κόκκινα χαλιά και παγιέτες. Δεν είναι έτσι. Δουλεύουμε πολύ, εργαζόμαστε πολύ. Όταν μένει χρόνος, προσπαθούμε να είμαστε μαζί. Έχει και δύο παιδιά ο Ηλίας, δύο αξιαγάπητα παιδιά που θέλουμε να αφιερώνουμε και σε αυτά χρόνο. Οπότε είναι μια... Αυτό σε φόβησε καθόλου στην αρχή? Όταν μένει σε μια σχέση, θέλω να πω, θέλω να τον δω και από την άλλη πλευρά. Κοιτάξτε, εγώ έχω παιδιά, αλλά θέλω να τον δω και από την πλευρά μια γυναίκα που δεν έχει παιδιά, αλλά μπαίνει σε μια σχέση με έναν άντρα που έχει παιδιά. Αυτό είναι κάτι το οποίο στην αρχή, ας πούμε, σε προβλημάτισε, το πώς θα το χειριστείς, πώς είναι, πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι? Καθόλου. Το άφησε να γίνει μόνο του. Πάντα είχα μια ιδιαίτερη σχέση με τα παιδιά. Αγαπώ πάρα πολύ τα παιδάκια. Έχω πολλά βαφτιστήρια, με ξέρεις και πόσα χρόνια. Είμαι συνέχεια μέσα στα παιδιά. Είναι κάτι το οποίο ίσως έχω και εγώ ένα κομμάτι παιδικό, όπως έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν μαζί μου, που με τα παιδιά ξεδίνω και ξενιάζω. Το άφησα, δεν το σκέφτηκα ποτέ. Το άφησα μόνο του να γίνει. Με εμπιστεύτηκαν πολύ γρήγορα, τα λάτεψα κι εγώ από την πρώτη στιγμή. Περνάμε πολύ όμορφες στιγμές οικογενειακές μαζί και το άφησα μόνο το πράγμα να συμβεί. Γιατί αυτά τα πράγματα δεν μπορείς να τα προβλέψεις, ούτε να τα σκεφτείς, ούτε να τα βάλεις σε μια ετικέτα. Γίνονται ή δεν γίνονται, κατάλαβες τι εννοώ. Λοιπόν, για πες μου τώρα, επιστροφή στο θέατρο φέτος. Μπράβο, ρε Βίκυ, γιατί τότε στους παραγωγούς είχες κάνει πολύ επιτυχία. Δεν ήρθες ποτέ να με δεις. Δεν ήρθα ποτέ, αλλά θα σου πω κάτι. Και η συναδελφή σου, η οποία ήταν
σπουδαίοι ηθοποιοί και είχαν περάσει όλοι από εδώ, μου είχαν μιλήσει για σένα με τα καλύτερα λόγια. Τρομερός, θα έλεγα ενθουσιασμένοι ήταν μαζί σου. Και λέω, ρε παιδί μου, αφού έκανε τόση επιτυχία η γυναίκα, γιατί δεν ξανανέβηκε στο θέατρο? Καταρχάς, σου ευχαριστώ πολύ και νιώθω και εγώ το ίδιο. Και φέτος επιστρέφω στο θέατρο με δίπλα μου τον Παύλο Χαϊκάλη, τον οποίο τον υπερλατρεύω. Δεν είναι μόνο ένας εξαιρετικός και ταλαντούχος ηθοποιός, είναι ένας τρομερός άνθρωπος. Δεν ξέρω αν έχεις πιο κοντινή σχέση με τον Παύλο, είναι ένας φανταστικός άνθρωπος. Τον αγαπώ πολύ και ειλικρινά κάθε φορά που βρισκόμαστε, συνήθως εδώ πέρα είναι, πάντα έτσι ευχαριστιέμαι τις συζητήσεις μαζί του. Ναι. Γιατί είναι ένας άνθρωπος που έχει πολλά μέσα, το έχει διαβάσει, έχει ασχοληθεί και επίσης είναι και αυτός άνθρωπος παθή. Αυτό που λέει είναι δίπλα, θα σε στηρίξει. Πραγματικά θα σου δώσει αυτό που χρειάζεται για να νιώθεις άνετα κοντά του. Και νιώθω πολύ τυχαίρη που φέτος θα είμαστε και μαζί. Είχαν γίνει και άλλες προτάσεις στο παρελθόν, όλα αυτά τα χρόνια που ήμουν εκτός θεάτρου, mm-hmm. οι οποίες ήταν πάρα πολύ δύσκολες για μένα και δεν ήταν και πολύ κατανοητές. Γιατί δεν είμαι ηθοποιός. Ασφαλώς δεν μπορώ να ερμηνεύσω ρόλους δύσκολους. Δεν ήσουν στην ίδια έτσι, διάθεση ψυχολογική διάθεση όπως σε φέτος και είπες τον ναι. Ήταν οι ρόλοι που ήταν πάρα πολύ δύσκολοι, τις οποίες δεν θα μπορούσα καν να τολμήσω να πω ότι τους προσπαθώ. Mm. Και όταν ήρθε η πρόταση τώρα το καλοκαίρι. Αρχές Αυγούστου από τη Θέμης Μαρσέλη, ο οποίος το σκηνοθετεί και μια υπέροχη σκηνοθέτης. Το σκέφτηκα, κάναμε ένα ραντεβού μαζί για να μου πει και αυτή τι ακριβώς θέλει. Γιατί το musical είναι κάτι πιο ελαφρύ, κάτι πιο αλέγκρο, που από διάφορα επαγγέλματα και από διάφορες ιδιότητες μπορεί κάποιος να ενταχθεί μέσα σε αυτό. Όταν μου είπανε βέβαια ότι θα είναι και ο Παύλος, η Άννα Παναγιωτοπούλη, η οποία είναι από τις αγαπημένες μου ηθοποιούς. Ο Γιάννης Σαββιδάκης θα παίξει και αυτός ρόλο έκπληξη του Ρούστερ Χάνιγκεν. Και Άννα Θανασιάδη, έχουμε 14 παιδάκια, 20 ηθοποιούς και ένα σκύλο στη σκηνή. Πότε ξεκινάτε? Σε 10 μέρες, 11 Οκτωβρίου. Α, τώρα! Τώρα. Σε ποιο θέατρο? Στο θέατρο Ακροπόλ. Κάνουμε εντατικές πρόβες, γιατί είχαμε πολύ λίγο χρονικό διάστημα για πρόβες. Δυστυχώς είχαμε ένα μήνα μόνο. Και είμαστε τρεχάτε ποδαράκια μου. Ξενυχτάω κάθε βράδυ με τις πρόβες. Τώρα στη σχολή πηγαίνεις? Βέβαια, πάω το πρωί στη σχολή, φεύγω κατά τις 5 και 5 με 12 είμαι στο Ακροπόλ. Να σου πω κάτι, είσαι και νιώπαντρη όμως. Να έχεις χρόνο για σένα και τον άντρα σου. Ό,τι χρόνο σου. Όχι, φεύγω το πρωί, πάω εκεί, μετά γυρνάω, πάω στο άλλο και μετά γυρνάω και πέφτω ξηρή για ύπνο. Ο Ηλίας γίνεται πιο αργά από μένα. Μπράβο σας. Είσαστε πολύ, πολύ ζευγάρι με τρομερή ενέργεια. Μπράβο σας, ρε παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για τις ευχές. Πολύ που σε είδα. Εγώ να δεις. Σε περιμένω με τα παιδάκια σου μια μέρα να έρθετε να μας δείξετε λίγο έτσι μοδάτες καταστάσεις. Βέβαια, το Fashion Workshop υπάρχει εκεί που υπάρχει. Είναι μια χαρά όλα, οι εγγραφές, όλα καλά. Μπαίνουν στις τάξεις όπου να είναι. Λοιπόν, να δω τι νέα θα μου φέρει την επόμενη φορά. Ωραία. Γιατί είπαμε, κομβικό σημείο η εκπομπή αυτή. Λες, ξέρεις, εγώ έχω συγκεκριμένα πράγματα στο μυαλό μου και δεν σε έχω περάσει και από την καρέκλα μου, τη μάζεψαν. Αλήθεια. Γιατί μιλάμε για καρέκλα τρομερή τώρα, κάνει μαγικά πράγματα. Καλή αρχή, σε αγαπώ πολύ. Εγώ, όλα μου. Καλά σε όλους. Ευχαριστώ πολύ, πολύ, πολύ και να φάτε τα γλυκάκια σας, να σας κρατάνε. Άκου τι λέει, άκου τι λέει. Και πες να μην τις αλλάξουν τις φωτογραφίες από το φρέσ απ' έξω. Βέβαια, δημιουργούν λίγο τρακαρίσματα. Κάποια στιγμή θα δεν φοράς και πολλά ρούχα, αλλά πραγματικά είναι άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ζωή, όλα τα καλά. Όλα τα καλά. Πολύ. Λοιπόν, από εκεί, εσύ ευθεία. Εγώ πάω.